Κύριε Λικούδη, θα προσέξετε ότι μίλησα και λιγότερο από τον χρόνο μου. Ένα λεπτό. Στην ομιλία μου είπα ότι η απόφαση της κυβέρνησης ήταν για το τελευταίο 1% να μην πάμε σε μεγάλα μέτρα, 2-3 μεγάλα, να πάμε δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό στο 13, στο 23, αλλά να πάμε σε πολλά μικρά μέτρα. Ο κύριος Δένδιας, που είναι πάντα ευγενικός, είχε την ευγενική καλοσύνη να μας τα πει όλα αυτά τα μέτρα, που ήταν τα πολλά, ίσως γιατί δεν μπορείτε να τα διαβάσετε, δεν ξέρω γιατί, αλλά τα διάβασε όλα. Ένα ερώτημα έχω. Μαζί ψηφίσαμε μαζί τη συμφωνία και η συμφωνία λέει 1% του ΑΕΠ που πρέπει να πάρουμε το 16 για εφαρμογή το 16, το 17 και το 18. Μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνατε εσείς, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα η συζήτηση. Εσείς είπατε ότι συμφωνήσατε ότι πρέπει να πάρουμε το 1% και δεν μας έχετε πει τίποτα τι θα κάνετε. Δεύτερη απορία και τελειώνω σε 30 δευτερόλεπτα. Η δεύτερη απορία. Θυμόμαστε οι δυο μας εδώ πέρα το βράδυ του Ιουλίου 12 προς 13 μέχρι σε 9 το πρωί που διαπραγματευτήκαμε ένα ταμείο να μην είναι μόνο στο Λουξεμβούργο, να μην είναι μόνο για ιδιωτικοποίησεις, είναι για τις επενδύσεις και όλες οι δυνάμεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, λέγανε συμφωνήστε και ελάτε πίσω. Μην τολμήσετε να επιστρέψετε. Τι εννοούσατε, να κάνουμε και να είναι στο Λουξεμβούργο, να έχει και ιδιωτικοποίησεις. Και ο Ερογκλουπ και ο αρχηγός σας, το έλεγε. Άρα η απορία είναι, έπρεπε να κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση, έπρεπε να είναι όχι όλο για τις ιδιωτικοποίησεις, έπρεπε να είναι για τις επενδύσεις, έπρεπε να κάνουμε 17 ώρες ή έπρεπε να έρθουμε πίσω με συμφωνία ό,τι να είναι όπως κάνατε εσείς παλιά. Παρακαλώ, ο κύριος Βαρδαλής.